Καλησπέρα σας κύριε Ζουράρη. Καλησπέρα σας. Ποια είναι η θέση σας απέναντι στο κίνημα ανεξάρτητων πολιτών Σπίθα του Μίκη Θεοδωράκη? Συμμετέχω. Όπως ξέρεις, συμμετέχω από τότε που το ανακοίνωσε. Ήμουν και στην ιδρυτική συγκέντρωση της 1ης Δεκεμβρίου, όπου μας διάβασε και εκείνο το λαμπρό μεγάλο κείμενο που ήταν ουσιαστικά μία σύνοψη των ελληνικών αδιεξόδων και μία πρόταση για να ξεπεράσουμε αυτά τα αδιέξοδα και επομένως, ναι, επομένως είμαι στη Σπίθα, ανήκω και εγώ στους σπινθήρες και ως σπινθηροβόλη πλέον θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε μία κατάσταση για να ξεπεράσουμε αυτήν την εσχάτη ξεφτύλα της δικοματοκρατίας και της κομματοσαπίλας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σιγά σιγά σε μια προσπάθεια και πάλι ανεγέρσεως, ανατάσεως, αναστάσεως, εξαναστάσεως, επαναστάσεως και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να συντελέσει την αλλαγή σελίδα στην Ελλάδα, πρακτικά, πολιτικά? Όπως δείχνει να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή με τις πρωτοβουλίες των ανθρώπων. Πρώτα-πρώτα, σε μεγάλο ποσοστό τώρα υπάρχουν χιλιάδες νέων ανθρώπων που δεν είχαν συμμετάσχει ποτέ σε αυτή τη ρεμούλα είτε της δικής σας νεανικής και πρώιμης σαπίλας μέσα από τα φοιτητικά σας κινήματα κτλ. Είναι άνθρωποι μέσα στην παραγωγή εντελώς, οι οποίοι επίσης δεν είχαν συμμετάσχει ποτέ στην δικοματική αυτή σαπρία και στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, στις ομάδες στις οποίες εγώ ανήκω και συμμετέχω, είδα ότι οι συμμετέχοντες είναι περίπου από 25 έως 50 ετών και μετά πια είμαστε ελάχιστοι γέροντες, που είμαστε κάτι λαμπράκιδες, κάτι χούφταλα, αλλά όσοι κατορθώσαμε να γλιτώσουμε δηλαδή από την ένταξή μας σε αυτήν την γενική βορβορώδη κατάσταση στην οποία μας οδήγησε στο μνημόνιο. Επομένως, κοίτα, έχουμε δημιουργήσει ήδη θεματικές ενότητες, δικηγόροι, γεωπόνοι στην Θεσσαλονίκη και γεωργοί συμμετέχουν στη διαμόρφωση προγράμματος για τη γεωργία, για την αναδιάρθρωση της γεωργίας, ώστε να αρχίζουμε να παράγουμε πάλι αυτά τα οποία εγκαταλείψαμε και μας έρχονται όλα από το εξωτερικό. Νομικοί, δικηγόροι και άλλοι νομομαθείς, αλλά όχι νομοταγείς ελπίζω, συμμετέχουν στην προσπάθεια διαμορφώσεως προτάσεως, η οποία θα τίνει σε ένα γενικό δημοψήφισμα, θα να ζητήσουμε και να, από τον ελληνικό λόγο και να απαιτήσουμε από την δικοματική σαπρία δημοψήφισμα για εθνική, για εθνοσυνέλευση, για συντακτική εθνοσυνέλευση, εν πάση περιπτώσει επομένως για κατάργηση του υφισταμένου καθεστώτος εδώ του συντακτικού, το οποίο είναι σαφώς και ολιγαρχικό και τίνει συνεχώς σε ολιγαρχικές πλουτοκρατικές δομές, για να δούμε τι θα κάνουμε. Και έχουμε προτάσεις πάρα πολλές. Άρα καταρχάς συντακτική εθνοσυνέλευση. Ναι, παραδείγματος για την εφαρμογή στην καθημερινή μας ζωή και στους θεσμούς μορφών αμέσου δημοκρατίας. Συζητούν πολλοί μεταξύ μας τώρα για με ποιον τρόπο θα μπορούμε να διαμορφώνουμε βουλευτικά σώματα, τοπικά, περιφερειακά, δημοτικά και ένα κεντρικό ενδεχομένως, όχι υπό την μορφή της εκλογής και των εκλογικών αυτών κομματικών συστημάτων, αλλά πώς, με τον αρχέτυπων και αρχαίγονων ελληνικών τρόπων, δηλαδή της κληρώσεως, για να θα εκλέγουμε βουλευτές χωρίς εκλογή, αλλά πώς, θα τους κληρώνουμε. Πώς, το συζητούμε, ανάλογα από ειδικούς καταλόγους, με ορισμένα προσόντα ή άλλα προσόντα λιγότερα, με μια κινητικότητα, με μια εκπεριτροπής εναλλαγή πολλών ανθρώπων από πολλές θέσεις, ώστε πολλοί να ασκούν μικρή εξουσία για λίγο χρόνο και όχι λίγοι να ασκούν μεγάλη εξουσία για πολύ χρόνο, και είναι ένας τρόπος περιορισμού της αυθαιρεσίας.
Άρα να μετέχουν κρίσεως και αρχής το 2011. Να μετέχουν κρίσεως και αρχής, δηλαδή να μπορούν να δικάζουν και να βουλεύονται και να αποφασίζουν το 2011, το 2012 και όχι μόνο το 540 π.Χ. Καλά οι εντεταγμένοι στο δικοματικό που είπατε σύστημα. Όμως είναι δυνατόν οι Έλληνες πολίτες σαν σύνολο που υπερψήφισαν για δεκαετίες όσους μας έφερνε εδώ και τους ξαναψήφισαν να συγκροτήσουν κίνημα για να αναιρέσουν κατά βάση όσα οι ίδιοι εμέσως προκάλεσαν δια της ψήφου τους. Δηλαδή αλλάξαμε γνώμη ξαφνικά. Όχι, αυτό όμως μπορούμε να το συσχετίσουμε με μια τάση που εμφανίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, πια η αύξουσα αποχή από τις συγκεκριμένες ολιγαρχικές εκλογές. Δηλαδή, όταν στις τελευταίες εκλογές είχαμε τώρα τις δημοτικές, είχαμε ένα ποσοστό 55% αποχής, αν αφαιρέσεις τους αρρώστους, υπερήλικες και τα νεογνά, δηλαδή από το εκλογικό σώμα, είχαμε ένα αναμφισβήτητα 45-50% για το οποίο 45-50% η αποχή υπήρξε συνειδητή πράξη παρεμβάσεως. Παρενέβησαν δια της αποχής. Επομένως είναι πολύ δυναμική κίνηση αυτή και νομίζω ότι αυτή, επειδή το βλέπω τώρα και στις εποφές που έχουμε με τις μικροομάδες αυτές, αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι δεν θέλουμε να ξανακούσουμε για αυτό το ολιγαρχικό σύστημα, δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη ρεμούλα με τα βοθροκάναλα και τα ολιγαρχικά κανάλια. Όλοι κάνουν, οι οποίοι καθορίζουν ουσιαστικά το ποιοι θα αναδειχθούν, ποιοι θα γίνουν ως γνωστόν τη λέξη της μόδας αναγνωρίσιμοι, ποιοι θα έχουν λοιπόν ακροματικότητα, αναγνωρισιμότητα, άρα θα τους εκλέξει ο κόσμος και με πόσα εκατομμύρια θα τους εκλέξεις. Η τάση μας, η τάση της σπίθας, του Μίκη Θεοδωράκη και η δική μας, είναι η εκλογή να γίνεται δωρεάν για να περιορίσουμε κατά το δυνατόν έως καθολοκληρία την παρέμβαση του χρήματος που δια του χρηματισμού εξαχριώνει. Και επομένως, αν κάνουμε τις εκλογές ή κληρώνουμε ή διαβουλευόμαστε δωρεάν ή με έξοδα τα οποία είναι όλα ελέγξιμα, όχι ιδιωτικά έξοδα, όχι ιδιωτική δαπάνη, ανηρτημένη ή μη ανηρτημένη, δωρεάν. Το κράτος θα ορίζει πού θα πας εσύ να σε αναγνωρίσει ο κόσμος αν θες να εκλεγείς ή να μπει το όνομά σου στην κληρωτίδα για να εκλεγείς για 18 μήνες ή ένα χρόνο ή δύο χρόνια, ότι συμβούλια δικαστικών θα ελέγχουν όλες αυτές τις διαδικασίες.